Αντιμέτωπο με αρκετές παρετήσεις γιατρών, βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τα κενά συνεχώς να αυξάνονται. Οι παρετήσεις γιατρών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας φανερώνουν το πρόβλημα, σε συνδυασμό δε με τις συνταξιοδοτήσεις, τα κενά μεγαλώνουν. Όπως τονίζει η Διευθύντρια του Τμήματος Προσωμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Έλληνα Διαμαντή, οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και στους γιατρούς είναι τα βασικά προβλήματα του Τμήματος Προσωμοδοσίας στη Λάρισα. Η αιμοδοσία του Γουνουλού είναι ένατη στη χώρα και στη περιφέρεια είναι πρώτη στη περιφέρεια. Είναι μια καλή αιμοδοσία. Απλώς και εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με το προσωπικό. Προσωπικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό και στους γιατρούς. Έφυγε η κυρία Χατζητάκη, θα φύγω και εγώ τώρα. Άρρωστο συνάδελφο που έπρεπε να αναλαμβάνουμε εφημερίες και αυτά. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα και δυσκολευόμαστε. Αλλιώς η αιμοδοσία είναι καλή. Το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου προσπαθεί να βοηθά διαρκώς τα τμήματα αιμοδοσίας και άλλων πόλεων, συμπληρώνει η κυρία Διαμαντή. Η αιμοδοσία δεν κάνει μόνο συλλογή, δεν πάει μόνο εξορμήσεις και αυτά. Εμείς ετοιμάζουμε και το αίμα, έχουμε και πάρα πολλές εξετάσεις που τα κάνουμε εδώ στην αιμοδοσία. Άμεσες, έμεσες, ψάχνουμε και για τα άλλα νοσοκομεία. Φτάσαμε να ψάξουμε αίμα για ένα περιστατικό που ήταν Αλεξανδρόπολη. Και το βρήκαμε τελικά αίμα. Δύσκολο μεν να βρεις ένα αίμα, διότι κάνουν κλήσεις στην όλη στην Ελλάδα, αλλά εμείς το κάναμε και αυτό. Βοηθήσαμε το Ιούλιο που ήμασταν ακόμα καλύτερα και στείλαμε αίμα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη όσο χρειαζόταν και συνεχίζουμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλες αιμοδοσίες. Όσον αφορά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, η κυρία Διαμαντή εξηγεί ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα εκείνο το διάστημα, καθώς ο κόσμος δεν προσερχόταν για να δώσει αίμα, κάτι όμως το οποίο καλύφθηκε το 2022. Στο κορονοϊό είχαμε πολύ πρόβλημα, διότι ο κόσμος δεν ερχόταν να δώσει αίμα και τότε είχαμε μια πτώση. Αυτή η πτώση όμως, 2022, το καλύψαμε. Πήραμε με 800 μονάδες παραπάνω. Τώρα, εντάξει, κορονοϊό υπάρχει και τώρα, σε μικρότερη μορφή και βαρύτητα, δεν μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Συνολικά, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας υπηρετούν 19.921 γιατροί, εκ των οποίων οι μόνιμοι είναι 9.761 και οι άλλοι είναι επικουρικοί και ειδικευόμενοι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων των νοσοκομειακών γιατρών, περίπου 700 γιατροί αποχωρούν από τα δημόσια νοσοκομεία κάθε χρόνο, εκ των οποίων είναι 400 λόγω συνταξιοδότησης και οι υπόλοιποι λόγω παραίτησης.